Πόσο διαφέρουν οι εγκέφαλοι μα. Μύθη και αλήθειε. Χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μα. Μύθο. Η παρατήρηση ότι ο εγκέφαλο του Αϊνστάιν ήταν μεγαλύτερο από το μέσο όρο αποτέλεσε προϊόν εκμετάλλευση για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, δημιουργώντα έναν μύθο. Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο τμήμα του εγκεφάλου μα είναι συνεχώ ενεργό. Ακόμα και όταν πραγματοποιούμε μια πολύ απλή ενέργεια, όταν ξεκουραζόμαστε. Ακόμα και όταν κοιμόμαστε. Με την πάροδο του χρόνου, η εγκεφαλική μα λειτουργία χειροτερεύει. Μύθο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διαφορέ στην εγκεφαλική λειτουργία μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, αλλά δεν σημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι τα καταφέρνουν χειρότερα. Μάλιστα, κάποιε γνωστικέ δεξιότητε βελτιώνονται με την ηλικία. Για παράδειγμα, πολλέ νοητικέ δεξιότητε είναι πιο λειτουργικέ σε μεγαλύτερε ηλικίε, όπω το λεξιλόγιο και η κατανόηση λεπτών γλωσσικών διακρίσεων. Επίσης, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι καλύτεροι στην αναγνώριση συμπεριφορών και στην κρίση χαρακτήρων, όπως επίσης σε κοινωνικές δεξιότητες, όπως η επίλυση διαφορών και ο έλεγχος των συναισθημάτων τους. Τραγικά συμβάντα στην παιδική ηλικία. Η παιδική κακοποίηση προκαλεί αλλαγές στον εγκέφαλο. Αλήθεια. Μελέτες έχουν δείξει επανειλημμένως ότι η παιδική κακοποίηση και παραμέληση οδηγεί σε μόνιμε αλλαγέ στον αναπτυσσόμενο ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτέ οι αλλαγέ στη δομή του εγκεφάλου φαίνεται να είναι αρκετά σημαντικέ για να προκαλέσουν δυνητικά ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα. Criminal Minds Σειρά ή Πραγματικότητα Αλήθεια. Σημαντικέ βιολογικέ διαφορέ εντοπίζονται στου εγκεφάλου των ανθρώπων που διαπράττουν ένα σοβαρό έγκλημα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Παρατηρούνται αλλοιώσεις στις περιοχές που συνδέονται με συναισθηματική επεξεργασία, συμπεριφορικό έλεγχο και ενσυναίσθηση. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη τέτοιων δομικών διαφορών δεν οδηγεί αυτόματα και σε εκδήλωση εγκληματικής συμπεριφοράς.